Απευθύνομαι κυρίως στους νέους και θέλω να τους πω ότι πράγματι ο δρόμος είναι επώδυνος, ένας δρόμος με πολλές θυσίες, όμως αυτός ο δρόμος ακολουθήθηκε και ήταν εφικτός μόνο γιατί υπήρχε η αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Αυτή η αλληλεγγύη θα συνεχίσει να υπάρχει και εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε αυτοί οι νέοι στο πλαίσιο της σκληρής προσαρμογής να έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυνατότητες. Καλύτερη οικονομία, περισσότερες ευκαιρίες να βρουν θέση απασχόλησης. Προφανώς και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εντάξει τώρα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και όλα λύθηκαν. Νομίζω ότι ο άνεργος τουλάχιστον δεν θα χαρεί υπέρμετρα. Οι άνθρωποι επιθυμούν να το βιώσουν αυτό, να το ζήσουν στην καθημερινότητά τους. Μα αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά γνωρίζουμε και από τα νέα κρατήδια της Γερμανίας ότι κατά αρχήν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξουν οι δομές και μετά πάνω στις δομές να οικοδομήσει κανείς έτσι ώστε στο τέλος να μπορεί να δρέψει τους καρπούς. Ψήφισε Ελλάδα η παγκόσμια αγορά. Να απαντήσω όμως αν θέλετε και από πλευράς χρηματοδοτικής, μαθηματικής. Η συνολική πτώση των επιτοκίων την οποία είχαμε αρχίσει να γευόμαστε τις τελευταίες μέρες και η σημερινή της συνέχιση, η πτώση αυτή, δίνει το δικαίωμα σε ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πιο φτηνό χρήμα. Αλλά δίνει ταυτόχρονα και το δικαίωμα και στην Ελλάδα να βγει και να αναζητήσει αύριο και πάλι φθηνότερο χρήμα. Εάν σήμερα ζητήσαμε μόνο τα 3 δισεκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαμε παραπάνω, το κάναμε ακριβώς γιατί μελλοντικά προσδοκούμε ότι θα πέσει κι άλλο το επιτόκιο αυτό. Εκτός λοιπόν από αυτή την ένδειξη ανεξαρτησίας που κάνει η Ελλάδα και επιστροφή σε μια χώρα ομαλή, νορμάλ, φυσιολογική, υπάρχει και το στοιχείο του κόστους του χρήματος για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα βήμα προς την φυσιολογική κατάσταση. Προφανώς και με κάποια ομπρέλα, προστατευτική ομπρέλα. Όμως σιγά σιγά θα μπορέσει κανείς να βγει έξω από την ομπρέλα. Και πρέπει να σας πω πολύ απλά, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό αποδεικνύει παρά τις δυσκολίες, παρά τους χαλεπούς καιρούς, πλέον είμαστε σε μια ευρωζώνη όπου θα μπορούμε να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα και όχι μόνο με τα επιτόκια. Και ξέρετε, υπάρχουν αρκετά ανεργία και πάρα πολλά άλλα σύνα. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτά που διαδραματίζονται στην Ελλάδα θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Και ξέρετε και κάτι, συγχαρητήρια που τα καταφέρατε. Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Ότι ανοίγεται πια ο δρόμος για μακροχρόνια ανάπτυξη μέσα από μια κατεύθυνση εξόδου σαφέστατη που έχουμε πάρει από την κρίση. Και θα πω και κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε πώς πάμε και ξέρουμε πώς θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Και επειδή όχι μόνο είμαι αισιόδοξος, αλλά βλέπω ρεαλιστικά την πραγματικότητα, σας λέω ότι είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Και αυτό πλέον πιστεύω πραγματικά το καταλαβαίνουν όλοι. Στις 23 Απριλίου θα πάρουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα γνωρίζουμε ακριβώς ποιο θα είναι το πρωτογενές πλεόνασμα με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Κατόπιν, αμέσως μετά, θα συνέλθει το Υπουργείο Οικονομικών, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, για να διαπιστωθεί η κατάσταση Ελλάδας. Τα πράγματα όμως είναι πάρα πολύ θετικά. Γνωρίζουμε ότι το νυν πρόγραμμα εκπνέει τέλη του 2014, άρα δηλαδή κατά τους επόμενους μήνες θα κληθούμε να συζητήσουμε για δεδομένα. Δεδομένα και συμπεράσματα. Ποια είναι τα συμπεράσματα, τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Προφανώς και θα διεξαχθούν αυτές οι συζητήσεις, αλλά από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έχει εκπληρώσει υποχρεώσεις της, τη στιγμή που η οικονομική κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη, τη στιγμή που θα υπάρχει η Τραπεζική Ένωση και θα έχει ολοκληρωθεί και το τεστ των τραπεζών.